Η αλήθεια είναι ότι με την προπονήτριά μου έχω ξεκινήσει πολύ εντατική προπόνηση. Μια πολύ εντατική προπόνηση. Για να μπορέσω να γίνω όσο πιο δυνατός και καλύτερος μπορώ μέχρι τους αγώνες αυτούς. Έτσι ώστε να πετύχω κάποιους στόχους που έχω βάλει. Το ήθελα πολύ, αν και δεν το περίμενα, ειδικά το παγκόσμιο, να συμβεί τόσο γρήγορα, αλλά είμαι αρκετά χαρούμενη που θα το ζήσω όλο αυτό. Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω σε αγώνες τέτοιου επίπεδου, σίγουρα. Ήταν ο στόχος μου από την αρχή της χρονιάς να πετύχω αυτή τη συμμετοχή. Πάντα ήθελα να πάω στο εξωτερικό για αγώνες, να πάρω μέρος σε αυτό. Δηλαδή, που πας στην αποστολή με την εθνική ομάδα, τα ρούχα. Νιώθεις πολύ ωραία. Αυτό το συνέστημα πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Και τώρα που πήρα και την πρόκριση για τη Λάρισα, θέλω να το δω πώς θα πάει. Συναντάς καινούργια πράγματα, μεγάλους αθλητές, κάτι το οποίο ίσως και να μην ξαναγίνει στο μέλλον. Αγχώνομαι και γι' αυτό, αλλά πιο πολύ με αγχώνει το ευρωπαϊκό παρά το παγκόσμιο, είναι η αλήθεια. Δεν έχω σκεφτεί για το άμεσο μέλλον τι άλλους στόχους θέλω να βάλω, αλλά όσο πιο ψηλά φτάσω, τόσο το καλύτερο. Στο πανευρωπαϊκό θα προσπαθήσω να πάρω την καλύτερη πρόκριση που μπορώ, έτσι ώστε αν μπορέσω να έχω την ευκαιρία να πάω σε κάποιους μεγαλύτερους αγώνες ή να και πάλι να προσπαθήσω για ένα μετάλλιο. Αυτό. Καλούμε να δείξω τι έχω δουλέψει τόσο καιρό. Στο παγκόσμιο, στην Ιαπωνία, θα είναι εκεί και μια αθλήτρια που ξέρουμε ότι είναι πρότυπό σου, που τη θαυμάζεις, όχι από την Ελλάδα. Για πες μας. Είναι η Κέιτι Λεντέκη, η οποία κολυμπάει τα αγωνίσματά μου. Θέλω να τη δω από κοντά και θέλω να δω πώς δουλεύει και εκείνη τα πάντα. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι τόσο εύκολο, αλλά το έχω καταφέρει εγώ με την προπονητριά μου τον τελευταίο καιρό, γιατί έχουμε συνδυάσει και προπόνηση ανοιχτή θάλασσα που είναι πολλά μέτρα, αλλά και προπόνηση για την πισίνα που είναι και εκεί πολλά μέτρα, αλλά και πάλι σε διαφορετικούς ρυθμούς. Και το έχουμε συνηθίσει και συνεχίζουμε με αυτό το ρυθμό. Να το κάνω για όσο μου αρέσει αυτό και να πάω μέχρι εκεί που θέλω εγώ. Δηλαδή, το να πιέζω τον εαυτό μου για κάτι που δεν μ' αρέσει, δεν θέλω να το κάνω. Οπότε μέχρι εκεί που μ' αρέσει. Και τέλος, η Ολυμπιάδα, το όνειρο κάθε αθλητή. Είναι το όνειρό μου, θέλω να πετύχω αυτό το στόχο, αλλά ακόμα είναι κάτι μακρινό και το οποίο το βλέπω σαν όνειρο αυτή τη στιγμή. Τα τελευταία χρόνια το Ηράκλειο έχει κάνει μεγάλα άλματα. Έχουμε φτάσει στη φετινή χρονιά να μην υπάρχει διοργάνωση στην οποία να υπάρχει μέσα ένας ή δύο αθλητές από το Ηράκλειο. Έχουμε αθλήτρια η οποία είναι στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ανδρών γυναικών. Δεν έχει συμβεί ποτέ στο Ηράκλειο. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί στην Κρήτη. Έχουμε αθλητές οι οποίοι συμμετέχουν σε πανευρωπαϊκά, ανοιχτή θάλασσα, πισίνα. Έχουμε μεσογειακά κύπελα. Έχουμε παιδιά πίσω τα οποία είναι πάρα πολλά στα επίλεκτα και στις προεθνικές. Δείχνει ότι το Ηράκλειο προοδεύει.